Είναι μεγάλη η συγκίνησή μου που μου δίνεται σήμερα η δυνατότητα να βρίσκομαι μαζί σας αυτήν την σπουδαία μέρα για την Ορθοδοξία μας, για τον αγιασμό των υδάτων εδώ πέρα στο Tarpon Springs της Φλόριντα. Εδώ πέρα που χτυπάει πιο δυνατά, ίσως από οπουδήποτε στην Αμερική, η καρδιά του ελληνισμού μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και εκ μέρους της συζύγου μου για την πολύ θερμή υποδοχή την οποία μας επιφυλάξατε. Πριν από ακριβώς 98 χρόνια, στον ίδιο ακριβώς χώρο, στις 30 Ιανουαρίου του 1922, είχε βρεθεί μαζί σας τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λίγους μήνες μετά, και καθώς ετοιμαζόταν μετά από μία μεγάλη εθνική καταστροφή να διαπραγματευτεί τη συνθήκη της Λοζάνης, οι Έλληνες του Tarpon Springs του έστειλαν ένα ευχητήριο τηλεγράφημα, το οποίο και αναζήτησα και βρήκα στα αρχεία μας. Του ευχήθηκαν καλή δύναμη για το καλό του έθνους μας. Από τις αρχές του 20ου αιώνα χτυπάει εδώ στο Tarpon Springs δυνατά η καρδιά του ελληνισμού. Από τους πρώτους σφουγγαράδες, οι οποίοι ήρθαν από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από την Κάλυμνο, από τη Χάλκη, από τη Σίμη, και έκαναν την Αμερική την κατοικία τους, το σπίτι τους. Πρόκοψαν, διακρίθηκαν, αλλά ποτέ δεν ξέχασαν τη μητέρα πατρίδα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αποτελούσε πάντα όχι απλά ένα φάρο πίστης, αλλά το αόρατο νήμα, το οποίο ένωνε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, ειδικά εδώ στην Αμερική, με την πατρίδα μας. Και είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία να βρεθώ μαζί σας και να συγχαρώ ακόμα μία φορά προσωπικά τον νέο σας, τον νέο μας Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κύριο Ελπιδοφόρο. Τον γνωρίζω προσωπικά, είναι ένας σπουδαίος ιεράρχης και όπως λέει και το όνομά του, φέρνει την ελπίδα. Την ελπίδα για καλύτερες μέρες στον ελληνισμό της Αμερικής, αλλά και στον ελληνισμό πανταχού, παντού στον κόσμο. Θέλω να γνωρίζετε, σεβασμιότατε, ότι η ελληνική πολιτεία θα στηρίξει από κοντά το έργο σας. Θα στηρίξει και οικονομικά τη θεολογική σχολή στη Βοστόνη, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε απρόσκοπτα το δημιουργικό και ουσιαστικό σας έργο. Θέλω για ακόμα μία φορά να σας ευχαριστήσω. I want once more to thank you on behalf of my wife, of the members of cabinet that are with us, for this very warm welcome on this very important day for Orthodoxy. It is an honor for me to be able to stand before you, be with you, and celebrate together this very, very important day. And as a new decade is dawning upon us, we have every reason, in spite of the difficulties, to feel optimistic about the state of Hellenism and about the state of our mother country, Greece. Yes, there will be difficulties. We have overcome difficulties in the past, in our 200-year history. We shall overcome them again, as long as we're united and as long as we remember what all bonds us together, the ties of religion, the ties of language, the ties of national identity, which you strive here on the Gulf of Mexico to keep alive, and you have done so with great success. I wish you from the bottom of my heart all the best. Θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς να έχετε μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία,
γεμάτη ευτυχία για εσάς, για τις οικογένειές σας και σε όλα τα νέα παιδιά που θα βουτήξουν σε λίγο στα κρύα, φαντάζομαι, νερά. Είναι χειμώνας εδώ. Στα κρύα νερά, βέβαια. Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη κακοκαιρία. Εδώ πέρα μας υποδέχτηκε ένας λαμπρός ήλιος σήμερα το πρωί. Να σας ευχηθώ να κρατάτε τη δύναμη του Σταυρού και τη δύναμη της πίστης βαθιά μέσα σας, ως ένα φωτεινό φάρο που θα σας οδηγεί πάντα στην αλήθεια στη ζωή σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.